Φίλες και φίλοι της Καλαθόσφαιρας, έχω εδώ δίπλα μου τον προπονητή του Κεραμνού, τον κύριο Χριστόφορο Λιβαδιώτη, ο Κεραμνός ο οποίος ξεκίνησε με το δεξί την αποψινή του προσπάθεια. Καταρχήν, κύριε Λιβαδιώτη, ήταν μια εύκολη δική σου ομάδα, σας πόσες διαγραφείτε? Σίγουρα το παιχνίδι δεν ήταν όσο εύκολο όσο φάνηκε. Να μην ξεχνάτε, η αποχή που είχαμε 3 εβδομάδες δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα για τους παίχτες. Εμείς θέλαμε να προσεγγίσουμε το παιχνίδι ξεκινώντας από την άμυνα και να κάνουμε τα βασικά σαν ομάδα. Από εκεί σιγά σιγά βρήκαμε έναν υποτυπώδες καλό ρυθμό, θα έλεγα, και στο τέλος καταφέραμε να κερδίσουμε δίκαια και σχετικά εύκολα. Μάλιστα, εντάξει, εντοπίζω 2 στοιχεία. Το ένα έχει να κάνει με την εμπειρία της ομάδας σας και την πληθώρα των λύσεων που έχει σχέση με αυτήν της Ομόνοιας. Συν τον παράγοντα της έδρας, που εντάξει είναι γνωστό το γήπεδο παρά το ότι δεν υπάρχουν θεατές, και κερδίσατε σχετικά εύκολα την ομάδα η οποία είχε και την, την μεγαλύτερη αγωνιστική ροή. Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα. Αξίζω συγχαρητήρια στην Ομόνοια. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, έναν οργανωμένο σύνολο και μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο, και νομίζω ήταν μια επιβράβευση για αυτήν η είσοδος της στην Εξάδα. Επίσης, πολύ σωστά όπως ανέφερες, η Ομόνοια από συνεχόμενα παιχνίδια είχε έναν αγωνιστικό ρυθμό σε σχέση με εμάς. Σίγουρα εμείς έχουμε περισσότερες λύσεις, περισσότερη ποιότητα και εμπειρία. Αλλά εντάξει, αν όλα τα παιχνίδια κρίνονταν με βάση τον τι έχει ο καθένας, δεν θα γίνονταν τα παιχνίδια, όπως λέω και στους παίχτες μου. Αυτό πρέπει να το δείχνεις μέσα στο γήπεδο. Είναι σημαντικό ότι κερδίσαμε χωρίς να έχουμε οποιασδήποτε απώλειες, τραυματισμούς κτλ. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να βρούμε πάλι ρυθμό, γιατί είναι η εθνική, αναγκαστικά θα φύγουν αρκετά παιδιά από την ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να μείνουμε σε γρήγορση όσο γίνεται για να είμαστε έτοιμοι στο επόμενο μας παιχνίδι που είναι τον ντέρπι με την ΑΕΚ. Μάλιστα, πάντως να πούμε και κάτι για τα μαθηματικά, ότι με την αποψινή σας νίκη έχετε εξασφαλίσει και μαθηματικά την ισορροπία. Εντάξει, νομίζω ότι ο στόχος του Κεραμνού δεν, τη φετινή χρονιά, τα τελευταία χρόνια δεν είναι η είσοδος στην τετράδα. Ο στόχος του Κεραμνού είναι να παρουσιαστεί κατάλληλα έτοιμος στα play-offs, όπου εκεί, όπως ξέρουμε όλοι, κρίνονται οι τίτλοι. Έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα, έχω εμπιστοσύνη στους παίχτες μου. Δουλέψαμε πολύ καλά αυτή την περίοδο, κάτι που θέλω να το πιστώσω στους παίχτες μου, παρά το, όπως είπα, είναι δύσκολο να μείνεις 3 εβδομάδες συγκεντρωμένος χωρίς καθόλου παιχνίδι, ούτε καν φιλικό δεν καταφέραμε να κάνουμε. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που δείχνει και τον επαγγελματισμό και την εμπειρία και την ποιότητα των παιχτών μου. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Λιβαδιώτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το μας αφιερώσατε. Ναι, να ευχαριστώ. Απλά κάτι τελευταίο. Θα ήθελα να ευχηθώ στην Εθνική, που τώρα έχει τα 2 παιχνίδια που θα γίνουν στην Κύπρο, πραγματικά ό,τι καλύτερο. Εύχομαι πραγματικά να καταφέρουμε να κερδίσουμε κάποιο παιχνίδι. Πιστεύω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, μπορούμε, και αυτό θα μας χαροποιήσει όλους.